μας το σκορ με τον Γιακουμάκη. Ο Ηρακλειώτης Γιώργος Γιακουμάκης ήταν το πρόσωπο του αγώνα στο χθεσινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αφού ο 23χρονος ποδοσφαιριστής που μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 85ο λεπτό στη θέση του Μπακασέτα, με το τέρμα που σημείωσε στις καθυστερήσεις, οδήγησε την ομάδα του σε μια σπουδαία νίκη που την έφερε στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, 2 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και επίσης 2 βαθμούς μπροστά από τον τρίτο Ολυμπιακό. Και ενώ από την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού βγαίνει πρώτος ο Γιακουμάκης στο γύρισμα του Γκάλο, η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή στις καθυστερήσεις, παίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Γιακουμάκη. Εκτός φάσης ο Κούτρης που πάει στη διεκδίκηση της μπάλας, έχει κενό ο Ολυμπιακός από τα αριστερά. Η σέντρα του Γκάλο για τον Γιακουμάκη ήρθε από τον πάγκο. Είναι αυτός που βάζει το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, υποψήφιο γκολ για καλύτερο αγωνιστικής. Είναι το πρώτο τέρμα με την φανέλα της ΑΕΚ για τον Γιώργο Γιακουμάκη στο πρωτάθλημα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΠΟΑ και το 2011 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Το 2012 πήρε μεταγραφή στον Πλατανιά, ενώ από τον Ιούνιο του 2017 είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έχοντας να συναγωνιστεί του Σαραούχο και Λιβάγια, το έργο του είναι εκ των πραγμάτων δύσκολο. Ο Ηρακλειώτης επιθετικός όμως ξέρει να δουλεύει πολύ και να μάχεται προκειμένου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίνονται. Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε την επιφύτηση, όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το Γιακουμάκη σε ένα κρίσιμο σημείο του χθεσινού αγώνα και ο μικρός τον δικαίωσε. Όταν ήμασταν στο 0-0 είχα ετοιμάσει μια αλλαγή. Μόλις δεχθήκαμε τον γκολ άλλαξα γνώμη. Ευτυχώς να ευχαριστήσω τον Θεό που είχα αυτή την επιφώτιση. Νομίζω ότι είναι το κρισιμότερο και σημαντικότερο γκολ της καριέρας μου και ελπίζω να αποδειχθεί και χρυσό όσον αφορά τη χρονιά που κάνουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος επέλεξε να δωρήσει τη φανέλα του χθεσινού αγώνα σε έναν φύλαθλο με κινητικά προβλήματα. Κίνηση που μαρτυρά το ήθος του νεαρού επιθετικού και είναι βέβαιο ότι ο πατέρας του παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΟΑ, ο Μανώλης Γιακουμάκης, μπορεί να αισθάνεται πολύ υπερήφανος για την αγωνιστική προσπάθεια του Γιώργου και κυρίως τον σεβασμό που κερδίζει με την συμπεριφορά του μέρα με τη μέρα.